Επιστρέφουμε λοιπόν σιγά σιγά σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα. Αρκετά όμως είναι τα ζητήματα που χρήζουν παρεμβάσεων αλλά και επισημάνσεων από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά την λειτουργία της τουριστικής μηχανής αλλά και της εστίασης. Μαζί μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης, και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, ο κύριος Νίκος Ιγουμενίδης. Κύριε, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV. Καλησπέρα. Κύριε Σενετάκη, θα ξεκινήσω με εσάς. Όπως αντιλαμβάνεστε, η τουριστική βιομηχανία είναι το α και το ω για την ελληνική οικονομία, πόσο μάλλον για την Κρήτη, που έχει τη δυνατότητα να δέχεται το 20% των τουριστικών αφήξεων πανελλαδικά. Υπάρχουν όμως κάποιες κόκκινες γραμμές, υπάρχουν κάποιες επισημάνσεις. Ακούτε ότι οι άνθρωποι του τουρισμού και της εστίασης ζητούν επισημάνσεις και παρεμβάσεις, έτσι ώστε το άνοιγμα να γίνει για την ουσία και όχι για να μετράμε απλά οικονομικές απώλειες. Θέλω το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, είναι απόλυτα λογικό και αυτός είναι και ο στόχος της κυβέρνησης. Το πρόβλημα του τουρισμού είναι ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα. Αφορά όλα σχεδόν τα επαγγέλματα, πάρα πολλά επαγγέλματα. Και το σημαντικότερο από όλα, κάτι το οποίο μας καθιστά ευάλωτους, είναι ότι αφορά και τις χώρες του εξωτερικού. Γι' αυτό και όποιες αποφάσεις επιχειρούνται να ληφθούν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι σε επίπεδο εθνικό, καθότι δεν θα είχε κανένα νόημα μια ελληνική απόφαση η οποία δεν θα αντικατοπτρίζει και τις επιθυμίες του και τις δυνατότητες που παρέχει το εξωτερικό. Την ευθύνη βεβαίως των αποφάσεων αυτών, της υλοποίησης των αποφάσεων αυτών, την έχει κάθε χώρα ξεχωριστά. Σαφέστατα, αλλά δεν θα είχε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο πολύ λόγος που γίνεται για τα υγειονομικά πρωτόκολλα αυτή τη στιγμή, δεν θα είχε κανένα νόημα να συζητάμε για ένα ελληνικό πρωτόκολλο, το οποίο δεν θα το δεχόταν κάποια ξένη χώρα. Ή ακόμα περισσότερο, δεν νοείται να συζητάμε για τουρισμό όταν δεν έχουν ληφθεί οι αποφάσεις για τις μεταφορές, κυρίως για εμάς στην Κρήτη, για τα αεροπλάνα. Είναι μια συζήτηση στην οποία από την αρχή η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί με παρεμβάσεις να διαμορφώσει το πλαίσιο, αν δηλαδή θέλουμε να σκιαγραφίσουμε τις κινήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, είναι οι σημαντικές παρεμβάσεις που κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διαμορφωθεί αυτό το πλαίσιο. Κάτι το οποίο οι αποφάσεις που βγάλανε πρόσφατα, οι προτάσεις οι οποίες στέλνουν προς έγκριση η Ευρωπαϊκή Ένωση, μας δικαιώνει, καθότι συμπεριλαμβάνει πολλές από αυτές τις οποίες είχαμε πει και εμείς, και με το βασικότερο από όλα να μην υπάρχει διάκριση στις μεταφορές, ώστε να εξασφαλίζονται οι ελευθερίες πάνω στις οποίες βασίζεται το ευρωπαϊκό ιδεώδες, όπως είναι και αυτή η μετακίνηση των ανθρώπων. Κύριε Ιγουμενίδη, θέλω το σχόλιο σας. Άκουσα και πολλά έτσι στελέχη του κόμματός σας να λένε ότι για να πάμε σε επανεκκίνηση του τουρισμού πρέπει να διασφαλιστούν και οι συνθήκες εργασίας όχι μόνο των μεγάλων επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων σε αυτές. Θα ήθελα να πω καταρχήν, κύριε Δασκαλάκη, ότι πράγματι, αν όχι το δυσκολότερο, είναι ένα από τα πιο δύσκολα θέματα που έχουμε μπροστά μας, το θέμα του τουρισμού και της επίδρασης που έχει στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο από όλα είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση προχωράει χωρίς σχεδιασμό. Δεν έχει καθόλου σχέδιο. Πέρα από το γεγονός ότι και οι προτάσεις που έγιναν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή των Πέντε, οι εκπρόσωποι της Γαλλίας, της Κύπρου, της Ολλανδίας, της Δανίας, οι εκπρόσωποι, πάση περιπτώσει, δεν ξεχωρίζουν τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας και το ένα βήμα μπροστά της Ελλάδας, όπως συμβαίνει πράγματι, δεν υπάρχει σχεδιασμός, αν το θέλετε, για την υγειονομική ετοιμότητα. Γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε. Η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής προορισμός από την πορεία μέχρι τώρα της επιδημίας εδώ, αλλά χρειάζεται η ετοιμότητα των νοσοκομείων, η ετοιμότητα των τμήματων επειγόντων περιστατικών, η ετοιμότητα των κρεβατιών των μονάδων εντατικής θεραπείας, η ετοιμότητα των κέντρων υγείας, των περιφερειακών ιατρίων, των ιατρίων μέσα στις πόλεις. Ναι, και εγώ θα σας ρωτήσω όμως, κύριε Ιγουμενίδη, η ετοιμότητα των υπηρεσιών. Επειδή είμαστε δύο μήνες σε πανδημία, σε όλη την πυραμίδα του συστήματος υγείας, από την Αθήνα μέχρι το πιο απομακρυσμένο νησάκι της χώρας μας, που θα υποδεχθεί τουρίστες, όχι μόνο αυτούς που θα έρθουν να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα στην Ελλάδα,
αλλά και όλες τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Αναφέρομαι στον περιηγητικό. Κύριε Γουμενίδη, αν με ακούτε, για να σας θέσω ένα ερώτημα, έχουμε μάλλον. Τον ιαματικό, τον καταδυτικό, τον ιατρικό κτλ. Μάλλον δεν μας ακούει ο κύριος Γουμενίδης. Με ακούτε τώρα, κύριε Γουμενίδη? Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τον κύριο Ιγουμενίδη. Θα αποκατασταθεί και θα επανέλθουμε σε αυτό. Θέλω το σχόλιο σας. Ένα σχόλιο, διότι βλέπετε πως η αντιπολίτευση φάσκει και αντιφάσκει. Δηλαδή, συζητάμε για το πλεονέκτημα της Ελλάδος να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ καλό υγειονομικό επίπεδο και ρωτάω, ποιος δημιούργησε αυτές τις συνθήκες? Η ελληνική κυβέρνηση. Πώς γίνεται λοιπόν μια κυβέρνηση να έχει κινηθεί με γνώμονα την ανθρώπινη υγεία, να τα έχει καταφέρει και να λέμε ότι δεν υπάρχει σχέδιο? Όλα αυτά για να είμαστε σε αυτό το επίπεδο και να συζητάμε ώστε να εμφανιζόμαστε ως μία από τις ασφαλέστερες χώρες στην Ευρώπη, είναι βάση κάποιας κίνησης και κάποιου σχεδίου που έχει εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν το σχέδιο μπαίνει τώρα στην επόμενη φάση και είναι η φάση επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Δεν μπορεί λοιπόν να λέμε ότι κινούμαστε όπως θέλουμε, όταν τα αποτελέσματα μέχρι τώρα μας έχουν δώσει αυτό το πλεονέκτημα για να μπορούμε να συζητάμε. Διότι εάν δεν είχαμε αυτά τα νούμερα, δεν θα συζητούσαμε για τουρισμό, έστω αυτό το μειωμένο τουρισμό. Γιατί ο στόχος αυτή τη στιγμή και το σχέδιο το οποίο στη συνάντηση που έγινε σήμερα στο Μαξίμου, στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι υπουργοί, ο Υπουργός Τουρισμού, ο Υπουργός Μεταφορών, ο Υπουργός Προστασίας Πολίτη, όλοι αυτοί, ο κύριος Τσιόρδας βέβαια πάντα, ο κύριος Χαρδαλιάς όπως είπαμε, δείχνει και την πολυπλοκότητα του θέματος. Μάλιστα. Ο στόχος λοιπόν είναι και με τις ευρωπαϊκές αποφάσεις όπως είναι, μετά τις 15 Ιουνίου που θεωρούμε ότι θα μπορούν οι αερομεταφορές να λειτουργούν, να μπορούμε να κερδίσουμε όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο μέσα στον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Κύριε Γουμενίδη, θα επανέλθω σε σας, κύριε Σενετάκη, επειδή προηγουμένως. Χαίρομαι που συναντώ έστω και με αυτόν τον τρόπο τον συνάδελφο για να συνομιλήσουμε. Επιμένω ότι δεν έχουν σχέδιο. Και το λέω, εγώ βάζω το ερώτημα. Τι προβλέπετε για την κάλυψη των μικρών νησιών της Ελλάδας? Τι προβλέπετε για την κάλυψη των απομακρυσμένων περιοχών της Κρήτης? Τι προβλέπετε για την κάλυψη και της τελευταίας γωνιάς της Ελλάδας? Για να είναι καλυμμένη και να είναι ασφαλής τουριστικός προορισμός. Και λέω ότι τη στιγμή που διακόπηκε η επικοινωνία μας, ότι είναι θέμα πρώτα απ' όλα πολιτικών προτεραιοτήτων και πολιτικού σχεδιασμού, σε αυτό κατηγορώ την κυβέρνηση και όχι στο πόσα χρήματα έχουν στα ταμεία. Και θα μου πει βέβαια κανείς ότι εντάξει ρε φίλε, είσαι αντιπολίτευση, δεν σε νοιάζουν τα χρήματα στα δημόσια ταμεία. Δεν είναι έτσι. Γιατί αυτό που σας λέω το εφαρμόσαμε. Για παράδειγμα, 25 Γενάρη του 2015, με την ψήφο του λαού αναλάβαμε την κυβέρνηση. Τι είχαμε στα ταμεία? Μείον 500 δις. Πιο άδεια και από το άδεια τα ταμεία που παραλάβαμε. Και παραλάβαμε και 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Άρα θεωρείτε, κύριε Γουμενίδη, ότι υπάρχει ένα δυνατό όπλο στα χέρια της κυβέρνησης που θα μπορούσε τώρα να το εκμεταλλευτεί για να επανέλθει μια σχετική ρευστότητα και στην τουριστική αγορά? Θεωρώ, κύριε Δασκαλάκη, ότι το ότι στάθηκε το δημόσιο σύστημα υγείας όρθιο και σε τέτοιες συνθήκες απερίγραπτης δημοσιονομικής στενότητας και το ότι εξασφαλίσαμε την πρόσβαση των Ελλήνων στο δημόσιο σύστημα υγείας δεν ήταν γιατί είχαμε λεφτά. Σας είπα, παραλάβαμε μείον μισό δις τα ταμεία. Ήταν πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Αυτή η πολιτική προτεραιότητα λείπει σήμερα. Κύριε Σενετάκη, είναι πάντως ένα θέμα, είναι ένα θέμα που τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό, κύριε Γουμενίδη, μισό λεπτό. Είναι ένα θέμα που τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το τονίζουν διαρκώς, ότι η κατάσταση του εθνικού συστήματος υγείας ήταν ένα αποτέλεσμα μιας μακράς δουλειάς που έκαναν στα χρόνια της διακυβέρνησής τους. Να απαντήσω, κύριε Σενετάκη. Δεν έχω κανένα σκοπό ως κυβερνητικός βουλευτής να κινούμε αντιπολιτευτικά. Ο κόσμος έχει κρίνει το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης. Είχαμε εκλογές, επέλεξε ποιος θέλει από εδώ και πέρα να αναλάβει τα ηνία.
Ό,τι έχει γίνει, καλώς έχει γίνει. Ό,τι βελτιώνεται, μπορεί να βελτιώνεται και να προχωράμε. Να μην πούμε λοιπόν στο κομμάτι, αντιλαμβανόμαστε. Να μην πούμε στο κομμάτι αυτή τη πολιτική αντιπαράθεση. Έχοντας μπροστά μας όλα αυτά τα προβλήματα, δεν θα με ενδιέφερε να μπω σε παρελθοντολογία, καθότι το πρόβλημά μας είναι τι γίνεται την επόμενη μέρα. Και το θέμα μας είναι ένα πολύ λεπτό θέμα και πολυεπίπεδο, που είναι ο τουρισμός. Ο οποίος τουρισμός, σας ξαναλέω, εξαρτάται πάρα πολύ από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα πώς θα κινηθεί και από τις άλλες χώρες. Εμείς συζητάμε αυτή τη στιγμή για τουρισμό, καθότι έχουμε καταφέρει να φαινόμαστε στον υπόλοιπο κόσμο ως ένας ασφαλής προορισμός. Και κύριε Γουμενίδη, σας ακούμε μια χαρά, μην αγχώνεστε. Και αυτό έχει γίνει με κάποιο πρόγραμμα. Δεν έχει γίνει από μόνο του τυχαία. Και πάμε από εδώ και πέρα να δούμε τα οικονομικά θέματα τα οποία προέρχονται, διότι ο στόχος μας δεν είναι να γλιτώσουμε, να μην έχουμε απώλειες στον κορονοϊό και να έχουμε λόγω κάποιας οικονομικής κρίσης. Στόχος μας είναι αυτό το οποίο πετύχαμε στη φάση 1, να το ολοκληρώσουμε στη φάση 2. Μάλιστα. Είναι η οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Θα ήθελα, επειδή ο χρόνος, όπως καταλαβαίνετε, στο δελτίο είναι πολύ περιορισμένος, ένα ερώτημα και για τους δύο. Κύριε Γουμενίδη, ακούσατε νωρίτερα τις αγωνίες των ανθρώπων της εστίασης. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Η εστίαση ανοίγει 25 Μαΐου. Είναι μια ανάσα αυτό, γιατί να πούμε ότι η εστίαση ήταν και το πρώτο μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση. Ήταν οι πρώτοι που μπήκαν σε lockdown ουσιαστικά. Βεβαίως. Και αυτή τη στιγμή, αυτό ακριβώς το ερώτημα που επιβεβαιώνει ότι κινούνται χωρίς σχέδιο η κυβέρνηση. Ανοίγει η εστίαση σε μερικές μέρες. Τι είναι η εστίαση? Πόρτα να την ανοιγοκλείσουμε? Εντάξει, κάποια στιγμή όμως δεν θα έπρεπε να ανοίξει, κύριε Γουμενίδη. Βεβαίως, να ανοίξει. Εγώ αυτό που δεν λέω γιατί ανοίγει. Εγώ λέω πού είναι το σχέδιο της κυβέρνησης. Πώς ανοίγουν οι επιχειρηματίες? Με τι προϋποθέσεις ανοίγουν? Δεν έχουν ανακοινώσει ούτε καν τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Δεν κινούνται χωρίς σχέδιο. Πού είναι το σχέδιό τους λοιπόν? Όπως, αν μου επιτρέπετε, όπως ξέρετε, ήδη έχουν υπάρξει οι αναγγελίες για τα φορολογικά μέτρα τα οποία έπονται με βάση και τις ημερομηνίες οι οποίες θα προχωρήσουμε. Υπήρχε ένα σχέδιο να ανοίξει η εστίαση 1 Ιουνίου, αποφασίζεται να ανοίξει μια εβδομάδα νωρίτερα, καθότι θεωρήθηκε ότι όταν κινούμαστε οργανωμένα και όχι σε αποκλεισμό, εφόσον δόθηκε η κίνηση στους πολίτες. Ό,τι έγινε δηλαδή, ανοίγω μια παρένθεση, και στις οργανωμένες παραλίες που λόγω της ζέστης θεωρήσαμε ότι μια οργάνωση στις παραλίες θα είναι πολύ καλύτερη από το να κινούνται οι πολίτες μόνοι τους ασύνταχτα και να συνοστίζονται, έτσι την ίδια απόφαση λαμβάνουμε και για την εστίαση. Τα μέτρα τα οποία θα τηρηθούν στα μαγαζιά, θα υπάρχει η απαραίτητη ενημέρωση προς τους καταστηματάρχες. Με την κυρία Ντονακάκη και την ομάδα, εγώ προσωπικά είχα και μέσα σε αυτή τη εβδομάδα επικοινωνία, διότι το εσωτερικό ετοιμάζει κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν τη δυνατότητα στους Δήμους να μπορέσουν να κάνουν μειώσεις στα μέτρα του κοινόχρηστου χώρου, είτε να δώσουν παραπάνω χώρο, διπλάσιο χώρο χωρίς χρέωση, είτε αν δεν γίνεται αυτό να μειώσουν κατά 50% την τιμή. Συζητήσαμε μήπως αυτό, επειδή στο Ηράκλειο πραγματικά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα και είναι πολύ ακριβή τιμή ένα τετραγωνικό. Πιο σύντομα, κύριε Σεντάκη. Ναι, αυτό μπορεί να ξεφύγει, μπορεί να περάσει και το 50%. Είμαστε σε μια συζήτηση και με το εσωτερικό γι' αυτό, αλλά και με το Δήμο εφόσον το δέχεται. Και βήμα-βήμα, όπως βλέπετε, ρυθμίζουμε την κάθε επιχείρηση και την κάθε δραστηριότητα ώστε να μπορεί να ανοίξει οργανωμένα με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Δυστυχώς απώλειες θα υπάρχουν. Και αφού δούμε το σύνολο, όταν με το καλό επιστρέψουμε στη νέα κανονικότητα, θα μπορούμε να δούμε και πώς θα πλαισιώσουμε την κάθε επιχείρηση, κύριε, και θα μπορέσουμε να τη βοηθήσουμε. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ναι, κύριε Γουμενίδη, θέλετε να πάρετε το λόγο για μισό λεπτό, επειδή βλέπω την κίνηση του χεριού σας? Θα πάρω και εγώ το λόγο. Όχι, θα κλείσουμε με τον κύριο Γουμενίδη. Σας έδωσα λίγο περισσότερο χρόνο τώρα, κύριε Σεντάκη. Θα το δεχτώ. Εντάξει, κύριε Δασκαλάκη, ευχαριστώ. Επειδή μου έκανε την κίνηση με το χέρι. Επιγραμματικά μερικές θέσεις. Όχι. Πρώτο. Θέλω επί αυτού του θέματος. Δεν θέλω παραπάνω θέσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι ο χρόνος πιέζει. Για τον τουρισμό και για το άνοιγμα των επιχειρήσεων, για αυτό αναφέρω. Πολύ γρήγορα.
Πρώτο, διαφημιστική καμπάνια, υγειονομικά πρωτόκολλα, διακρατικές συμφωνίες. Θέμα της κεντρικής κυβέρνησης. Δεύτερο, η υγειονομική προετοιμασία. Στην κριτική που έκανα πριν, αναφέρθηκα τι λείπει από το σχεδιασμό. Τρίτο, 50 εκατομμύρια ενίσχυση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Πρώτον, για να κρατήσουν τη δουλειά τους όλη την ναυτική. Δεύτερον, για να διατηρηθούν τα δρομολόγια σε όλα τα νησιά της χώρας. Τέταρτο, 3 δις στην επιχειρηματικότητα, κυρίως στη μικρή και τη μεσαία. Πέμπτο, μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή. Και κλείνουμε με το επόμενο, γιατί πρέπει να κλείσω την συζήτηση. 1 δισεκατομμύριο ενίσχυση. Μάλιστα. Στον εσωτερικό τουρισμό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τους δύο, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και πραγματικά η επιστροφή καλή στην κανονικότητα όλους, να είναι αυτή που όλοι περιμένουμε. Ακριβώς. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε σε μία διακοπή και επανερχόμαστε.